Περνάμε στο μεγάλο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής. Η Ντόρτμουντ υποδεχόταν την Μπάγερν του Λεβερκούζεν. Ένας αγώνας που τον είδατε ολόκληρο σε απευθείας μετάδοση από το Super Sport. Η Ντόρτμουντ, πρωταθλήτρια Γερμανίας τα τελευταία δύο χρόνια, δεύτερη στη βαθμολογία. Η Λεβερκούζεν όμως στην επίθεση και το γύρισμα πάρα πολύ ωραία από τον Μάια. Το γκολ μόλις το 7ο λεπτό από τον Πάολο Σέρτζιο. Ψυχολουσία στο Westfalen μπροστά σε 55.000 θεατές τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η Leverkusen του Christoph Daum. Εδώ με τον Τσέλιας να βγάζει την παλιά για τον Eric Maier. Πρώτου κόλλερ, αυτός θα γυρίσει πανέξυπνα την μπάλα. Και ο επερχόμενος Σέρζιο θα ανοίξει το σκορ. 0-1 λοιπόν στο 7ο λεπτό. Ματία Ζάμερ, καλύτερος παίκτης της Ευρώπης για το 1996. Και η Ντόρτμουντ με το Σαπουϊζά στην προσπάθεια για μια επίθεση. Η σέντρα για τον Ράιχαρτ και η κεφαλιά από τον Μέλλερ, η ισοφάριση στο 17ο λεπτό. 10 λεπτά μετά τον γκολ της Λεβερκούζεν, η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει με τον Νάντι Μέλλερ. Πετυχαίνει το τρίτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε τη φάση. Σαπουϊζά. Για τον Κνούτ Ράιχαρτ από τα αριστερά έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Κινείται ο Χέρλιχ και παίρνει αντίπαλο. Βγαίνει από πίσω ο Μέλλερ. Πρώτου Τσεηλίας. Ισοφαρίζει. Παζουρισμός στο Westfalen για την Ντόρτμουντ που συνεχίζει από το 8 βέβαια και στο Champions League. 5 Μαρτίου θα παίξει στο γήπεδό της με την ΟΣΕ. Ο Μέλλερ δραστήριο σε αυτόν τον αγώνα. Την παλιά για το Σαπουϊζά. Το γύρισμα σώζει ο Χάπε για τη Leverkusen. Το σουτ στη συνέχεια, η απόκρουση για την ομάδα του Christoph Daum. Ένα φάουλ με το Σαπουϊζά. Έβγαλε ο Μάια που είχε γυρίσει το σουτ από το Γιώργο Χάινριχ, το βολέ, out. Η Ντόρτμουντ που ισορρόπησε το παιχνίδι. Η Ντόρτμουντ από την οποία πλησιάζει ο Φρόιντ, ο Θεό Σεζάρ. Ενώ για πρώτη φορά κάθεται στον πάγκο ο Πάολο Σόουζα, ο Πορτογάλος από τον Ρόιτε για τον Σαπουϊζά. Το σούτι, απόκρουση και πάλι από τον Χάινεν. Στη συνέχεια ο Χάπε, μια φοβερή ευκαιρία για την Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ που πολλοί την είχαν ξεγράψει τον πρώτο γύρο σε φάσεις όπου είχε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών. Εδώ βλέπετε την απόκρουση του Χάινεν. Στη συνέχεια το σούτ από τον Λάμπερτ, η απόκρουση από τον Χάπε. Όμως η Ντόρτμουντ που έμεινε όρθια, η κεφαλιά από τον Χάινριχ και είναι υποψήφια και πάλι για τον τίτλο. Στο πρώτο παιχνίδι, βλέπετε τον Μπέρτι Φόξ εδώ στις εξέδρες του Westfalen. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν του πρωταθλήματος, στην έδρα της Leverkusen είχε νικήσει η Leverkusen 4-2 τότε την Ντόρτμουντ. Εδώ ακόμη μια ευκαιρία, βγαίνει ο Χάινεν, χάνει την μπάλα στη συνέχεια. Η αμυντική της Leverkusen, έστω και δύσκολα, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Όμως η Ντόρτμουντ με τον Ράιχαρντ προσπαθεί. Ο Γιέντς Νοβότνη, πρώην παίκτης Καλτσρούης, αρχηγός της Leverkusen, μόλις τα 23 του. Την άλλη πλευρά ο Ζάμε, ο Λάμπερτ, τα αστέρια της Ντόρτμουντ. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της πρωταθλήτριας Γερμανίας. Ο Ζάμε για τους Σαπουϊζά και ένα φοβερό γκολ. Μόλις το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα γκολ άψογο σε δημιουργία και εκτέλεση. Το έκτο γκολ του Σαπουϊζά στο πρωτάθλημα. Μπαλιά του Ζάμε. Σαπουϊζά πλασάρει κάτω από τα πόδια του Ντικ Χάινεν. Κεφαλιά του Μάια στην προσπάθεια της Leverkusen για ισοφάριση. Ο Κίρστεν δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Κίρστεν που δεν είχε καλή απόδοση αυτό το παιχνίδι. Οι κόντρες, πολύ δυνατό παιχνίδι και δύο πολύ δυνατές ομάδες. Η Ντόρτμουντ που είχε δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία χρόνια απέναντι στην Leverkusen. Μέλε, ευκαιρία με τον Χέρλιχ και η αλλαγή θα μπει
στο παιχνίδι ο Κάλε Ρίτλε. Η Λεβερκούζεν ήταν αίτητη στα 13 προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ένα φοβερό σέρι. Η Ντόρτμουντ αίτητη στην έδρα της. Και εδώ οι κόντρες. Το σούτ, η απόκρουση πολύ δύσκολη από τον Χάινεν. Έκανε μια μεγάλη εμφάνιση. Για το προφλέκα της Λεβερκούζεν από το σούτ του Ρόιτερ. Πολύ δύσκολη η απόκρουση του. Στη συνέχεια η Ντόρτμουντ. Ο Ρίτλε. Η μπάλα βρίσκεται στο Χάινιχ, αλλά έρχεται στο Μέλλερ και κοιτάξτε τι γκολ θα βάλει ο Άντι Μέλλερ. Ένα φοβερό σουτ του Άντι Μέλλερ, το τέταρτο γκολ του στο πρωτάθλημα και πλέον στο 81ο λεπτό το 3-1 επιστράγησε την πολύ καλή εμφάνιση, βλέπετε και τον Παύλο Σόζα που είχε μπει αλλαγή. Εδώ ο Μέλλερ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο του δεύτερου γύρου, εδώ ξανά το σουτ. Αδύνατο για τον Χάινεν αυτή τη φορά που ήταν εκτός αστείας, κάπως και είπαν γυρισμοί με τον Ζάμερ. Η μεγάλη νίκη της...